Το αίτημα των τοπικών αρχών και των κατοίκων των διαμερισμάτων πόλη Χρυσοχού και τη Λυρία για διάνοιξη του δρόμου Κοκκίνων Παχιά μου είναι απόλυτα δίκαιο. Αυτό τόνισε στον πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο Δήμαρχο και πρόεδρο τη Συντονιστική Επιτροπή για την διάνοιξη του δρόμου Κοκκίνων Παχιά μου, Άγγελο Γεωργίου. σω να είναι και μια ευκαιρία να αναδειχθούν οι πραγματικέ προθέσει τη άλλη πλευρά για μια μόνιμη, δίκαιη και λειτουργική επίλυση του κυπριακού προβλήματο, παρατηρήσει την επιστολή που έδωσε προ τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Εάν δεν μπορεί να βρεθεί λύση στην διάνοιξη ενό δρόμου μερικών χιλιόμετρων, διαρωτώμαστε πώ θα επιτευχθεί μια συνολική λύση του Κυπριακού προβλήματο, αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του ο Άγγελος Γεωργίου. Τόσο η περιοχή τη Λυρία όσο και η περιοχή πόλη Χρυσοχού παραμένουν αποκλεισμένε, απομονωμένε και υποβαθμισμένε από τα γεγονότα του 63-64, γεγονό που είχε και εξακολουθεί να έχει δυσμενεί επιπτώσει τόσο στην ελεύθερη διακίνηση των κατοίκων και των επισκεπτών, όσο και στι προοπτικέ οικονομική ανάπτυξη και ευημερία του. Η διάνοιξη του δρόμου Κοκκίνων Παχιά μου θα δώσει νέα προοπτική τόσο στην περιοχή πόλη Χρυσοχού όσο και στην περιοχή τη Λυρία, οι οποίε περιοχέ. Παραμένουν απομονωμένε και αποκλεισμένε. Η απέτηση μα είναι να ανοίξει η δίωδο προ την Πάφο, αυτό είναι ένα, μια θεραπεία για την περιοχή μας, ένας ορός. Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι είμαστε μια απομακρυσμένη περιοχή, μα αστιφιλία. στη Σύμφωνα με πληροφορίε, οι κοινότητε τη περιοχή Πόλη Χρυστοχού και τη Ακριτική Τηλυρία κάνουν σκέψει για δυναμικέ κινητοποιήσει τη μέρα με κατοχικέ δυνάμει. Θα μεταβούν στα κόκκινα για τα πανηγύρια των βομβαρδισμών τη Τηλυρία.